όσο δύσκολες και να ήταν πολιτικά οι αποφάσεις, αποδεικνύονται εξαιρετικά θετικές για την οικονομία και για το δημόσιο συμφέρον. Είναι μέσα από τέτοιες δύσκολες αποφάσεις που μπορούν να αρθούν στρεβλώσεις που υπάρχουν είτε στο τραπεζικό σύστημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Είναι έτσι που μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη, που είναι το α και το ω για μια οικονομία. Και είναι έτσι, αφού μιλάμε για το τραπεζικό σύστημα, που μπορούμε να προσαρμόσουμε, να διαμορφώσουμε το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει στο πολύ διαφορετικό, απαιτητικό, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ναι. Δεν θα μπορούσαν, θα ήταν αδιανόητο, θα ήταν επιβαρυντικό για την οικονομία, ναι, θα ήταν επικίνδυνο για την οικονομία, να διατηρούσαμε δομές τραπεζικές που λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε, ναι, να τις διατηρήσουμε σε ένα περιβάλλον Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, όπου είναι εντελώς διαφορετικοί οι κανόνες του παιχνιδιού. Έχω πολλές φορές μιλήσει, για παράδειγμα, για την ανάγκη και το όφελος που θα προέκυπτε από συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. Είναι δύσκολο για μια οικονομία τόσο μικρή όπως η δική μας να διατηρεί. Να αντέξει το βάρος. Αυτά μας τα λέγανε 13... και οι διεθνείς δανειστές. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό δεν δημιουργεί μια μονοπωλιακή κατάσταση? Δηλαδή, τον έχουμε δύο κυρίαρχους στην αγορά και θα σας το πω ευθέως. Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα είναι πλέον οι κυρίαρχοι παίχτες, ναι, του παιχνιδιού. Αυτό δεν δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις? Κοιτάξτε, πρώτον, υπάρχουν θεσμοί και ευρωπαϊκοί και εθνικοί στην Κύπρο, που αξιολογούν, κρίνουν και επιβεβαιώνουν αν υπάρχει πρόβλημα δεσπόζουσας ή μονοπωλιακής θέσης ή όχι. Ναι. Και σας απαντώ ότι αυτή η συγχώνευση, αυτή η συγχώνευση του ενός κομματιού της συνεργατικής με την ελληνική, κρίθηκε και από αυτής της άποψης. Άρα δεν είναι θέμα. Κρίθηκε εννοείται από τον SSM, τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική. Από ποιους? Κρίθηκε και από την. Από την ιστορία του, εννοείται. Όχι. Σε αυτό το σημείο, κύριε Σοκράτου, στο σημείο το επιμέρους, ναι, που μου λέτε τώρα ότι προκύπτει. Για δημιουργία μονοπωλιακού καθεστώτος. Αυτή η πτυχή, ναι, κρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, που ελέγχει ακριβώς, κρίνει ακριβώς και αυτή την τυχή. Πέρασε και από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, ναι, την Κυπριακή. Συνεπώς δεν θεωρώ πως προκύπτει κάτι τέτοιο. Άστε που κοιτάξτε την εικόνα σε άλλες οικονομίες πολύ μεγαλύτερες από την δική μας, ναι, που μπορεί να υπάρχουν όλες και όλες τέσσερις τράπεζες. Ναι. Στην δική μας χώρα έχουμε μια ντουζίνα. Ο συνεργατισμός όμως, ναι, δεν διαφωνώ πάνω σε αυτό, αλλά ο συνεργατισμός όμως υπάρχει και είναι και έντονη η παρουσία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και Ευρωπαϊκή Συνεργατική, η οποία μάλιστα είναι και ένας εύρωστος φορέας. Και η απορία είναι η εξής, κύριε Υπουργέ. Αφού ούτως ή αλλιώς μοιράσαμε το καλό και το κακό χαρτοφυλάκιο, το πωλήσαμε, ναι, στην ελληνική και στα ταμεία που βρίσκονται πίσω από την τράπεζα, δεν θα μπορούσαμε να το μοιράσουμε ούτως ή αλλιώς, να κρατήσουμε μια υγιή μικρή τράπεζα συνεργατική για να εξυπηρετεί και το ρόλο της για τον οποίο είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή να βοηθά το μικρομεσαίο. Εξηγούσε από την αρχή. Ορίστε. Μια καινούρια τράπεζα. Ναι. Μια καινούρια τράπεζα. Μια συνεργατική χωρίς το κακό χαρτοφυλάκιο. Αυτό να μεταφερόταν στο φορέα. Μα το αντίθετο έγινε. Αυτό που λέτε θα ήταν παράνομο. Δεν θα ελάβαμε. Να κρατήσουμε το υγιές κομμάτι του συνεργατισμού. Το αντίθετο έγινε. Αυτό που λέτε, ναι, θα ήταν πράγματι παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Ναι. Δηλαδή, με δημόσιο χρήμα να καθαρίσεις, ναι, τον ισολογισμό μιας τράπεζας και να την αφήσει στον ανταγωνισμό. Θα ήταν καθαρή παράβαση, δεν θα εγκρινόταν ποτέ. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία, σας λέω πως
υποβάλαμε και τέτοια, και τέτοιο σχέδιο. Και τι σας είπαν, είναι κρατική ενίσχυση? Παράνομη. Το 1,5 δις δεν το έκριναν κρατική ενίσχυση παράνομη και νόμιμη, βεβαίως. Γιατί, ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι βγαίνει από την τραπεζική αγορά, ναι, η συνεργατική, αφού μεταφέρθηκε στην ελληνική το ένα το κομμάτι, κατέθεσε την τραπεζική της άδεια και εξασφάλισε μια διαφορετική άδεια. Αυτή ήταν η εξέλιξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ναι, προ λίγων ημερών δηλαδή. Άρα η συνεργατική τράπεζα, όπως την ξέραμε, κατέθεσε την τραπεζική της άδεια και εξασφάλισε άδεια διαχείρισης δανείων. Ναι. Η κατάθεση αυτής της τραπεζικής άδειας ήταν υποχρέωση, δεν υποχρέωση, για να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περί ανταγωνισμού, ναι, για να είναι συμβατή με αυτό το πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήνει, επειδή βγήκε... Αυτές τις ενισχύσεις δηλαδή προς το συνεργατισμό... Εγκρίθηκαν. Ναι, εγκρίθηκαν. Σε ποιο πλαίσιο τι θεωρείτε, ευρωπαϊκό, κρατική ενίσχυση? Ναι, ναι, κρατική ενίσχυση, αλλά νόμιμη, προλίγου. Νόμιμη κρατική. Προλίγου. Ναι. Είχα συνάντηση, είναι εδώ στην Κύπρο σήμερα, η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος. Ναι. Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τομέας, τα ζητήματα ανταγωνισμού μονοπωλίων κρατικών ενισχύσεων είναι ένας τομέας ο οποίος κατεξοχήν η αρμοδιότητα ανήκει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, όχι σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Συνεπώς και κουβεντιάσαμε παρεμπιπτόντως αυτό που μπορώ να σας πω, το πώς εξελίσσεται η κατάσταση μετά τις αποφάσεις, και είναι διαπίστωση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εξελίσσονται με έναν τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για την οικονομία της χώρας. Αν λάβουμε υπόψη αυτό που λέχθηκε, και δεν θα σας ζητήσω, ναι, να σχολιάσετε αυτούσια τα όσα λέχθηκαν στην Επιτροπή, γιατί σέβομαι αυτό που είπατε στην αρχή αυτής της συνέντευξης, αλλά εάν λάβουμε υπόψη ότι με βάση τις καταθέσεις ο SSM ήθελε να μην υπάρχει κρατική τράπεζα και επεδίωκε. Και είναι ήταν σωστό αυτή, ναι, ναι, ήταν αυτή η ιστορία από την αρχή, να είναι κλείσει σωστή ο συνεργατισμός, ναι. Τότε χρησιμοποιούσαμε αλακάρτη, ήταν και κάπως ποντεοπηλατική η στάση των ευρωπαϊκών θεσμών για το τι, πώς καθορίζουν δηλαδή τι αποτελεί νόμιμη κρατική ενίσχυση και τι όχι. Πώς καθορίστηκε στις κυπριακές αρρωγραμμές, πώς καθορίζεται τώρα, υπάρχει καρτά. Ναι, υπάρχει ένα πολύ, πολύ εξεζητημένο νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Δεν είναι αυθαίρετες αυτές οι αποφάσεις, κύριε Σοκράτους. Υπάρχει ένα πάρα πολύ... Το οποίο είναι, τι λέει. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Ναι, δεν σας ζητώ να μου το πείτε απ' έξω. Παπαγαλιστά, αλλά θέλω να ξέρουμε ποια ήταν αυτή η ειδοποιός διαφορά που έκρινε ότι είναι νόμιμη η μία ενίσχυση και άλλη ήταν. Για παράδειγμα, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ας πάμε στην αρχική ενίσχυση που δόθηκε στη συνεργατική το 2013. Όταν διαπιστώθηκε ότι έχει αρνητικά κεφάλαια. Mm-hmm. Όχι απλώς ανάγκη για κάποια κεφάλαια για να είναι στο όριο, ναι, μείον. Δόθηκε ενίσχυση. Υπήρχαν τρεις βασικοί όροι. Και αυτοί οι όροι επιβλήθησαν ακριβώς για να είναι συμβατή εκείνη η κρατική ενίσχυση με την νομοθεσία την ευρωπαϊκή περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Πρώτον, ότι αυτή η ενίσχυση θα είναι προσωρινή. Ναι. Ότι δεν θα είναι μόνιμη, ότι δεν θα είναι μόνιμη η παρουσία του κράτους στην ιδιοκτησιακή δομή της συνεργατικής. Και αυτό, ναι, το λέω. Και προς όσους θεωρούσαν ως αρνητική εξέλιξη ή ως έκπληξη, mm-hmm, την έξοδο του κράτους από τη συνεργατική. Με, ναι, τον ένα ή με τον, ναι, ένα ή με τον άλλο τρόπο ήταν η πρώτη βασική υποχρέωση, ότι θα περνούσε σε ιδιωτικά χέρια. Και αφού θα περνούσε σε ιδιωτικά χέρια, θα άλλαζε και το όνομα, ναι, θα μπορούσε να συγχωνευτεί με μια άλλη τράπεζα. Κάτι τέτοιο με τη μια ή με την άλλη μορφή ήταν η πρώτη προϋπόθεση όρος των κρατικών ενισχύσεων για να είναι συμβατός. Προσωρινή, ναι. Δεύτερος όρος, ότι ενόσο διαρκεί αυτή η ενίσχυση, το κράτος θα κρατάει απόσταση από την καθημερινή διαχείριση. Ναι. Και για να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τηρείται πράγματι αυτή η απόσταση, ορίστηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε, το 2013, το 2014, ένας
οίκος, ο οποίος ενεργούσε ως εντολοδόχος παρακολούθησης, ναι, των όρων έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης. Ναι. Αν είναι να μεταφερθούμε στο σήμερα και στην οριστική και στα οριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί, και χρησιμοποιώ την λέξη οριστικά μέτρα επειδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη πρόσφατη, ναι, αποτελεί συνέχεια και ολοκληρώνει τα μέτρα του 2013-2014. Ναι. Όρος λοιπόν σημερινός, για να είναι συμβατός ο σχεδιασμός με το πλαίσιο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, ήταν πως η συνεργατική δεν θα παραμείνει ως παίκτης, mm-hmm, στην τραπεζική αγορά. Mm. Μπορεί να παραμείνει ως παίκτης στην αγορά διαχείρισης δανείων, ναι, εξού και η κατάθεση, κύριε Σοκράτου, της τραπεζικής άδειας και η εξασφάλιση μιας άλλης τράπεζας από την Κεντρική Τράπεζα, άδειας δηλαδή διαχείρισης δανείων. Συνεπώς αυτά που περιγράφω είναι κάποιες από τις βασικές πτυχές που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και αυτό είναι το πλαίσιο ανταγωνισμού, ναι, διαφορετικό και εξίσου απαιτητικό και εξεζητημένο είναι και το πλαίσιο το εποπτικό, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι αυτό είναι κάτω από την εποπτική πίεση, ναι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που οι τράπεζες σε ολόκληρη ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκασμένες να ενισχύουν τα κεφάλαια τους, mm-hmm, να ενισχύουν τις προβλέψεις τους, να μεταφέρουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτός του ισολογισμού της, όπως μάλιστα έκανε η τράπεζα Κύπρου. Και είναι γι' αυτό που εξηγώ πως ένας οργανισμός όπως η Συνεργατική, που βρέθηκε το 2013-2014 με αρνητικά κεφάλαια, κρατικοποιήθηκε, και έκτοτε ή μάλλον εντωμεταξύ θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, που απαγορεύει σε οποιοδήποτε κράτος να βάζει κεφάλαιο σε τράπεζα, ναι, καθιστούσαν τις αποφάσεις αναπόφευκτες, αλλά ταυτόχρονα, παρά το ότι ήταν αναπόφευκτες, είναι και εποφελής, κύριε Σοκράτου. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι. Εποφελής, επειδή λέτε εσείς ότι δημιουργείται ένα θετικό σκηνικό, ναι, και έχετε λάβει, ναι, και τις διαβεβαιώσεις από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θετικό επειδή. Ναι. Επειδή διασφαλίζει την εμπιστοσύνη, θωρακίζει το τραπεζικό μας σύστημα. Θέλουμε να έχουμε για τους συμπολίτες μας, για τις επιχειρήσεις μας, ναι, θέλουμε να έχουμε υγιείς και ισχυρές τράπεζες, οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ναι. Δεν ήταν τέτοια τράπεζα συνεργατική, η οποία κάτω από καθεστώς κρατικοποίησης ήταν σαν να ήταν. Γιατί έγιναν τότε οι προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, τόσα χρόνια? Γιατί δεν. Και ο ίδιος ο ΣΕΣΕΜ να ζητήσει σε διάστημα ενός χρόνου η τράπεζα, να μην τραβήξει τόσο πολύ και να βάλουμε κρατική ενίσχυση περαιτέρω, νόμιμη, έστω όπως την λέτε. Μα κοιτάξτε, θα ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα. Γιατί? Επειδή τα χρόνια που μεσολάβησαν επέφεραν ένα σημαντικό εξορθολογισμό, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για παράδειγμα, μειώθηκαν, στήθηκαν. Όχι σε ικανοποιητικό βαθμό. Γι' αυτό και ζητήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς και από τον ίδιο τον SSM να προχωρήσουμε σε άλλου είδους λύσεις. Βεβαίως, σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ναι, ακούγαμε όμως τα μέλη της Επιτροπής που έλεγαν ότι για ένα χρόνο, ξέρετε, πηγαίναμε και ακόμα δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε το θέμα των. Βεβαίως, παρόμοιες επιδόσεις σε όλες τις κυπριακές τράπεζες. Ναι. Δεν είναι. Άρα γιατί το συνεργατισμό, αφού είναι παρόμοιες επιδόσεις μετά. Επειδή σε αντίθεση, κύριε Σοκράτου, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, ναι, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες τράπεζες της χώρας μας, που πάνω κάτω την ίδια εικόνα έχουν, ναι, πάνω κάτω το ίδιο βάρος κουβαλούν των παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτή η τράπεζα, η συνεργατική, δεν είχε ιδιοκτήτη μέτοχο που να μπορούσε με νόμιμο τρόπο να βάλει και ένα ευρώ καινούριο κεφάλαιο. Μάλιστα. Ήταν σαν να κρατούσες ένα οργανισμό. Άρα έπρεπε να αποτραπεί η συμμετοχή του κράτους με κομμένο το οξυγόνο. Άρα έπρεπε να αποτραπεί η συμμετοχή του κράτους ευθύς εξ αρχής. Αλλά λέτε εσείς ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Βεβαίως, το 2013 η εναλλακτική. Δεν θα μπορούσαμε να την βρούμε, κύριε Υπουργέ. Κούρεμα.
κούρεμα. Αυτό το 13 που μου λέτε να είχε αποφευχθεί η κρατική παρέμβαση του 13, η εναλλακτική επιλογή θα ήταν αυτή που εφαρμόστηκε εκείνη την ίδια. Κούρεμα κάτω των 100.000. Πάνω από τις 100.000. Πάνω από τις 100.000. Βεβαίως. Πώς ήταν το πελατολόγιο της συνεργατικής που είχε δανειακές χρεώσεις ή λογαριασμούς πάνω των 100.000. 2-3 δισεκατομμύρια. 2-3 δις. Ναι. Θα γινόταν κούρεμα τόσο μεγάλο. Στην Τράπεζα Κύπρου και στην Λαϊκή Τράπεζα δεν έγινε. Ναι. Και σε αντίθεση με την Τράπεζα Κύπρου, κύριε Σοκράτους, και με τη Λαϊκή, εδώ είναι όλα κυπριακά λεφτά. Ναι. Κυπριακών νοικοκυριών και κυπριακών επιχειρήσεων. Δεν ήταν λεφτά ξένων πολυεθνικών. Δηλαδή, μου λέτε ότι το 2013 θα έπρεπε να γίνει η μόνη άλλη, να εφαρμοστεί η μόνη άλλη επιλογή. Ναι. Που μπορεί να εφαρμοστεί όταν βρεθεί μια τράπεζα με αρνητικά κεφάλαια, κούρεμα και κούρεμα. Όχι βέβαια. Αυτό που λέω. Άρα χρειάστηκε. Αν από τον πρώτο χρόνο είδαμε ότι δεν εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια, από το 2013 και μετά, ας πούμε ότι ένα χρόνο κάναμε τις προσπάθειες. Δεν εξυπηρετούνται και μετά. Δεν υπήρχε επαρχής χρόνος να βρούμε επενδυτές ιδιώτες. Θα ήταν σωστή η προσέγγιση σας, εάν δεν ίσχυε ένα βασικό δεδομένο. Ότι κάθε χρόνος επέφερε βελτίωση. Ξεκίνησε ως ένα δίκτυο. Διαφωνούν μαζί σας όσοι κατέθεσαν στην δεν είμαι μια βέβαιος. Μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είμαι βέβαιος. Υπάρχουν οι μαρτυρίες τους εδώ. Τις έχω... Δεν είμαι. Θα σας ζητήσω να τις σχολιάσετε με της ουσίας, γιατί επαναλαμβάνω σε αυτό που να βρεθεί επενδυτής σε ένα οργανισμό που δεν είναι ένας... Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Και είναι, είπαν. Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα μη εξυπηρετούμενα, έλεγαν. Ερχόντουσαν τα αιτήματα και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Παρακολούθησα και εγώ προσωπικά. Μα από το μηδέν ξεκίνησε. Από το μηδέν ξεκίνησε η προσπάθεια. Δεν υπήρχε καν γνώση τι είναι μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Ούτε καν καταγράφονταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα. Ούτε καν υπήρχε καταγραφή. Άρα, ούτε καν υπήρχε εξειδικευμένη. Ήταν μια κατάσταση περίπλοκη. Άρα πώς να βρεθεί, κύριε Σοκράτους, επενδυτής από την πρώτη μέρα. Όχι την πρώτη μέρα, εγώ σας είπα 365 μέρες, ένα χρόνο. Αυτές οι αδυναμίες σε ένα μεγάλο βαθμό διορθώθηκαν. Ναι. Στήθηκαν δομές, τα 94 συνεργατικά που ήταν από μόνα τους λόγος που δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτρέψει την έλευση επενδυτικού. Πού να μπει. Έγιναν 18 και στη συνέχεια ένα. Χαίρομαι που σας ακούω να είστε υπέρμαχος της έγκαιρης ιδιωτικοποίησης. Αυτό πρέπει να κάνουμε όπου πρέπει και να μην έχουμε δογματική άρνηση. Αλλά το λέτε σε μένα αυτό, κύριε Σοκράτους. Εδώ ακόμη και σήμερα για την συνεργατική ακούω κάποιους και πολιτικά κόμματα. Για να μην παρεξηγηθώ. Κυρίως το ΑΚΕΛ. Εγώ είμαι υπέρ του τι είναι ωφέλιμο την εκάστοτε στιγμή για τον εκάστοτε οργανισμό, για να μην κλείνουν επιχειρήσεις. Πολύ σωστά. Και να είναι βιώσιμες. Και βλέπουμε αν είναι ωφέλιμη η εξέλιξη. Βλέπουμε αν έχει, για παράδειγμα, αξιολογηθεί θετικά από τους οίκους αξιολόγησης. Βλέπουμε αν έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Βλέπουμε αν έχει συμβάλει στην δημιουργία ενός πιο ισχυρού, θωρακισμένου τραπεζικού συστήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για αυτή την νόμιμη κρατική ενίσχυση στο συνεργατισμό, για τις κρατικές ενισχύσεις αυτές που εγκρίθηκαν, όπως λέτε, και επειδή τώρα πάμε καλά και έχουμε αποσπάσει τα εύσημα, όπως μας διαβεβαίωσατε, και το είδαμε και από την κατάθεση χθες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019 στο Υπουργικό, τουλάχιστον η πληροφόρηση μέσα από το ρεπορτάζ, θα δοθούν πίσω στους πολίτες εν μέρη υπό μορφή άλλων κινήτρων χρήματα τα οποία σαφώς από τα κρατικά ταμεία προκύπτουν, έτσι. Όταν σε μια κατάσταση που χρειάζεται να βάλει ο καθής το χέρι στην τσέπη, άρα στην περίπτωση του συνεργατισμού κάποιοι την πλήρωσαν. Θα μου πείτε τώρα, είναι διαφορετική η χρηματοδότηση. Αλλά και πάλι, αυτή η κρατική ενίσχυση, αφού τα πηγαίνουμε καλά, τι θα πάρουν ως αντιστάθμισμα οι φορολογούμενοι πολίτες περαιτέρω. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είναι μέσα στους σχεδιασμούς του Υπουργείου. Χωρίς να είμαι βέβαιος αν έχω κατανοήσει το ερώτημα σας, να επιχειρήσω να σας απαντήσω. Να σας το διευκρινίσω. Τα δάνεια, οι δανειολήπτες, ναι, θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις, ναι, τους, έτσι. Ναι.
Ενώ μέχρι προχθές, κύριε Σοκράτους, το κάθε ευρώ που εισπρατώταν από τους δανειολήπτες του συνεργατισμού έμενε στον συνεργατισμό, ναι, για να καλύψει και να πληρώσει τις καταθέσεις του κόσμου, έτσι. Μάλιστα. Τα δισεκατομμύρια των καταθέσεων του κόσμου. Από σήμερα ή μάλλον από τις 3 του Σεπτέμβρη, κάθε ευρώ που πληρώνεται για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν παραμείνει στην εταιρεία διαχείρισης που διαδέχθηκε την Συνεργατική Τράπεζα, ναι, αποτελούν δημόσιο έσοδο. Μάλιστα. Άρα από τώρα και στο εξής, τα δημόσια ταμεία, άρα ουσιαστικά ο φορολογούμενος, θα εποφελείται από το κάθε ευρώ, μάλιστα, που θα εισπράττεται από αυτά, μάλιστα, τα δάνεια. Κύριε Υπουργέ, και οι υπολογισμοί είναι, ναι, υπολογισμοί είναι πως σήμερα αυτά τα δάνεια που έμειναν πίσω αποδίδουν, mm-hmm, ακαθάριστα έσοδα περίπου 30, μάλιστα, εκατομμύρια τον μήνα. Αν αφαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα, ό,τι μένει, θα τα δούμε και στο ανατρίμηνο, ανατρίμηνο, θα μεταβιβάζεται, ναι, στο κράτος προς όφελος, δηλαδή, του φορολογούμενου πολίτη. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση. Ελπίζω να έχω απαντήσει το ερώτημα. Ναι, 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 με έχετε καλύψει. Θέλω μια τελευταία ερώτηση και πολύ σύντομα παρακαλώ να μου απαντήσετε, γιατί δυστυχώς έχουμε πρόβλημα χρόνου. Ο Γενικός Ελεγχτής είχε κάνει και μια παρέμβαση στο Twitter για το θέμα του διορισμού του κυρίου Σταυρινίδη. Λοιπόν, αυτό το θέμα αφορούσε τον διορισμό του στη ΣΥΤΑ. Τότε είναι μέσα στις αρμοδιότητες του εκάστοτε υπουργού, αναλόγως με την υπηρεσία, να εισηγείται ένα διορισμό. Και τέθηκε το θέμα, εάν υπάρχει, που υπάρχει αυτή η συγγένεια μεταξύ εσάς και του κ. Σταυρινίδη, εάν δημιουργείται μια κατάσταση ιδιάζουσα, και μάλιστα απίφθινε και σχετικό ερώτημα στον Γενικό Εισαγγελέα. Θέλω να μου απαντήσετε επί αυτού και τι θα κάνετε αν η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα υποδεικνύει αυτό που ισχυρίζεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Κύριε Σοκράτους, αν κατάλαβα καλά, ναι, με ρωτάτε δημοσίως να σχολιάσω tweets του κύριου Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι θέση που εκφράστηκε από τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κοιτάξτε. Ωραία, μη σχολιάσετε το tweet, σχολιάστε τη θέση του που έστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία. Και από το Twitter πολιτική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαι διατεθειμένο στην πολιτική να κάνω. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είμαι διατεθειμένο να κάνω. Εάν έχει απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, το έχει κάνει. Υποψιάζομαι και εκτιμώ και λογικό είναι την απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο δεν το γνωρίζω, ναι, να έρθει όχι από εμένα και όχι από αέρος και όχι απαντώντας από τηλεόραση σε tweets του όποιου αξιωματούχου. Μα και εσείς τσιτάρετε, κύριε Υπουργέ, και εσείς χρησιμοποιείτε εδώ για θέσεις που εκφράζονται και από το Υπουργείο των Οικονομικών και δεν αναμένω, και από την Ευρωπαϊκή και δεν αναμένω ότι έχει υποχρέωση κάποιος. Δεν είστε υποχρέωση. Εγώ σας είπα, θέλετε να σχολιάσετε το γεγονός ότι απέστειλε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα. Και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν έχω κάνει υπόψη μου το ερώτημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και όχι εγώ. Και όχι από τηλεοράσεως βεβαίως θα απαντήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 11 πάντα. Ενημέρωση τώρα. Να είστε όλοι καλά. Σύντομη και πάλι προγραμματισμένη ενημέρωση στις 6 και στις 8 και 10 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TU1. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μπάμπος. Ο ταξιτζής. Gracias.
πάρα πολύ. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως σας περιμένω όλους εδώ, στις 3. Ανακαλύψτε τη δύναμη καθαρισμού της τεχνολογίας Micellar. Τώρα στη σύνθεση ενός απαλού αφρόλουτρου με ουδέτερο pH. Σας παρουσιάζουμε την πρώτη σειρά αφρόλουτρων Dove με τεχνολογία Micellar. Μην ανέχεστε καθαριότητα στο περίπου. Το Finish Quantum καθαρίζει τους σκληρούς λεκέδες με την πρώτη. Επιλέξτε το Finish Quantum για καθαριότητα στην εντέλεια, όχι στο περίπου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. That was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember.